Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, από όπου θα σας παρουσιάσουμε τους φετινούς σταθμούς στο North. Το λόγο έχει ο διοργανωτής Σπύρος Γκολίτσης. Καλησπέρα και από μένα. Νιώθω οικοδεσπότης καθώς είμαι στην πόλη μου και για πρώτη φορά στην όμορφη Φλόρινα θα γίνουν αγώνες beach volley υψηλού επίπεδου, πανελληνίου επίπεδου. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά αυτή, με το COVID και με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Παρ' όλα αυτά, τα North κατάφεραν να οργανώσουν και φέτος τους σταθμούς, τον Beach Volley. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση του προγράμματος από τον κύριο Τσαϊρέλη. Εγώ να πω δύο λόγια θέλω σε τους ανθρώπους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια να έρθει τον Beach Volley στη Φλόρινα. Να ευχαριστήσω αρχικά και πρώτα απ' όλους τον δήμαρχο της πόλης μας, τον Βασίλη Γιαννάκη, που στήριξε την ιδέα, τον Ηλία Μούλη, τον αντιδήμαρχο αθλητισμού πολιτισμού, που την υλοποίησε, και ασφαλώς πρέπει να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και αναφορά στα κλινητορυχεία Ελλάδας που μας έλυσαν ένα σημαντικό πρόβλημα αυτό της Άμμου, και προσωπικά να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της κοινότητας Φλόρινας, τον Κωνσταντίνο τον Ρόζα, γιατί είναι δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την όμορφη προσπάθεια. Θεωρώ ότι θα δούμε πολύ ωραίους αγώνες beach volley, κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη. Εγώ μεγάλωσα εδώ, έμαθα εδώ το volley και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που στη Φλόρινα θα δούμε και beach volley φέτος. Θέλω να το αγκαλιάσει η πόλη, να το δει και πώς υπάρχει η διάθεση, γιατί όχι να μην γίνει και θεσμός και κάθε χρόνο να ερχόμαστε εδώ για αγώνες beach volley. Αυτά από μένα, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους στο τουρνά και είμαστε εδώ, προσπαθούμε να κρατήσουμε το beach volley όρθιο σε μια λίγο δύσκολη συγκυρία όπου πολλές αθλητικές διοργανώσεις αναβάλλονται. Αυτά από μένα. Ωραία. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μούλε Λυσιλίας. Καλημέρα σας και από μένα. Καλώς ήρθατε στην Φλόρινα, καλώς ήρθες Σπύρο στην πόλη σου. Καλωσορίζουμε έναν θεσμό, μια μεγάλη διοργάνωση του beach volley, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργείται η απορία beach volley σε μια ορεινή περιοχή με παράδοση στα χειμερινά σπορ. Η καινούργια Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος της πόλης μας, ο Βασίλης ο Γιαννάκης και ο Μιλών, σκεφτόμαστε οραματικά. Έχουμε ένα οργανωμένο πλάνο με μεθοδικότητα, συνέπεια και επιστημονικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού της Φλόρινας. Η Φλόρινα έχει πάρα πολλές ομορφιές και τις κατάλληλες συνθήκες για μεγάλες διοργανώσεις. Η αθλητική κουλτούρα της πόλης μας, αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, θεωρώ εξ ορισμού ότι βάζουν παρακαταθήκη για την επιτυχία της. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την προτίμησή τους. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε τέτοιες προτάσεις και θα στηρίξουμε οποιαδήποτε τέτοιου είδους αθλητική διοργάνωση και θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια, την αγωνιστική των πρωταγωνιστών αυτής της διοργάνωσης. Οι πρωταγωνιστές λοιπόν είναι οι αθλητές, η πραγματική δράση, η προσπάθεια, το ήθος, η συμμετοχή αλλά και η νίκη, δηλαδή η αθλητική επίδοση μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα κανόνων νομίζω ότι πρέπει να χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη Φλόρινα και οι ευχές μου για μια επιτυχημένη διοργάνωση. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο. Ακολουθεί ο κύριος Τσαϊρέλης Γιάννης, Διευθυντής Αγωνιστικού, πιστοποιημένος από την Ομοσπονδία. Καλησπέρα και από μένα. Θα σας παρουσιάσω τους τέσσερις σταθμούς
North για το 2020, καθώς και τους 4 σταθμούς για τα Junior North που ξεκινούν πρώτη φορά φέτος. Ξεκινάμε από την πόλη των Σερών 10 με 12 Ιουλίου και το Ελπίδα Resort. Επόμενος σταθμός είναι εδώ η Φλόρινα και το Νέο Πάρκο 17 με 19 Ιουλίου. Τρίτος σταθμός είναι ο Δήμος Κομωτινής 24 με 26 Ιουλίου. Και τα τελικά τουρνουά των αντρών γυναικών, η Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και το Beach Bar Περοκέ 1 με 2 Αυγούστου. Όσο αφορά τους σταθμούς στο Junior, η Ολυμπιάδα είναι ο πρώτος σταθμός Χαλκιδικής, το Beach Bar Περοκέ, 3 με 5 Ιουλίου. Επόμενος σταθμός είναι η πόλη της Αλεξανδρούπολης και οι εγκαταστάσεις Beach Training Χάραμα, 10 με 12 Ιουλίου. Η Κατερίνη, επόμενος σταθμός, το Beach Bar Αλμύρα, 17 με 19 Ιουλίου. Και τα τελικά των Junior στην πόλη της Πρέβεζας και τις εγκαταστάσεις Ερμής, 7 με 9 Αυγούστου. Αυτά και από μένα. Εύχομαι στις ομάδες καλή επιτυχία εκ μέρους του αγωνιστικού και να έχουμε μια ωραία χρονιά με τουρνά στους σταθμούς. Αυτή τη τιμή να έχουμε κοντά μας τον Θανάση Πανούσο, ομοσπονδιακό προπονητή των Εθνικών Ομάδων Beach Volley. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι είμαι διπλά χαρούμενος που βρίσκομαι στην πόλη της Φλόρινας, καθώς η γυναίκα μου είναι από εδώ και κατά δεύτερον διότι για πρώτη φορά φιλοξενεί η πόλη μία διοργάνωση beach volley, ενός αθλήματος που το υπηρετούμε πολλά χρόνια και το αγαπάμε. Εκ μέρους του προπονητικού team των Εθνικών Ομάδων, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι υπάρχει διοργάνωση επίσημη με ασφάλεια σε οργανωμένο περιβάλλον για αθλητές και όλους τους εμπλεκόμενους που μπορούν να παίξουν beach volley με ασφάλεια στην εποχή του κορονοϊού και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στα North που συνεχίζουν και φέτος και κρατάνε το beach volley εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ζωντανό. Επίσης θέλω να πω για τα Junior που είναι η πρώτη φορά που τα διοργανώνουν ένα μεγάλο μπράβο, διότι είναι σημαντικό τα παιδιά, τα νέα να έρχονται στο άθλημα και να παίζουν beach volley, να το διασκεδάζουν πάνω απ' όλα, χωρίς άγχος και να, με τον τρόπο αυτό να έρθουν όλο και περισσότερα παιδιά βλέποντας αυτά που παίζουν ήδη, να έρχονται στο άθλημά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία και στα North των ενηλίκων και στα Junior. Τους αθλητές εκπροσωπεί ο Δημήτρης Νιόμπας, πρωταθλητής Ελλάδος. Καλησπέρα και από μένα. Σε μια δύσκολη χρονιά για το beach volley και γενικά για όλα τα αθλήματα που βλέπουμε ότι διαρκώς αναβάλλονται διοργανώσεις, είμαστε χαρούμενοι που θα γίνουν για άλλη μια χρονιά τα North, για 12η, αν δεν κάνω λάθος, είναι η χρονιά. Όσον αφορά το τουρνουά της Φλόρινας, εμείς κάναμε ήδη εδώ μια βόλτα, είχαμε τους χώρους, είναι πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Οι άνθρωποι ήδη μας έχουν αγκαλιάσει εδώ και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο τουρνουά και ευχόμαστε να ξαναγίνει την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Τις αθλήτριες εκπροσωπεί η Καλαμαρίδου Μυρτό. Είναι αθλήτρια στο σχεδιασμό των Εθνικών Ομάδων. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πολύ ευχάριστο ότι παρά τις αδείξιες συνθήκες λόγω πανδημίας θα διεξαχθούν και φέτος τα Πανελλήνια τουρνουά, τουρνουά North. Και πόσο μάλλον και εδώ στη πόλη της Φλόρινας, όπου είναι έτσι που περάσαμε μια βόλτα, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, είναι πάρα πολύ, ένας πολύ όμορφος χώρος. Και είναι πολύ ευχαριστώ το ότι θα διεξαχθεί και ένα τουρνουά και στην πόλη αυτή. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και καλό καλοκαίρι σε όλους.